Εκπέμπουμε, αγαπητοί φίλοι, από εδώ 3 εκπομπές. Μία φορά την εβδομάδα εκάστη. Η μία είναι κατά παντός υπευθύνου και είναι ανοιχτή σε όλους όσοι θέλουν να προσθέσουν ή και να αφαιρέσουν υλικό. Είναι ο Αντίλογος, μια, ας το πούμε, αν μου επιτραπεί, ιστορική εκπομπή, μιας και ξεκίνησε το 1991 και τελείωσε το 2008 και συνεχίζει μετά την τηλεόραση από εδώ, μετά από παράκληση, σχέση, επικοινωνία και αίτημα πάρα πολλών ανθρώπων, γιατί αυτός ο Αντίλογος δεν παίρνει μόνο θέση έναντι γεγονότων και καταστάσεων, αλλά είναι και ένα de profundis από αυτόν που τον κάνει τον Αντίλογο αυτό. Και η άλλη εκπομπή είναι χωρίς stop. Θα μπορούσαμε να το πούμε αθυροστομίες εντός εισαγωγικών, όμως επειδή εγώ δεν θεωρούμε αθυρόστομος, νομίζω ότι μου πηγαίνει καλύτερα χωρίς stop, μιας και από τότε που άρχισα να ασχολούμαι με τη συγγραφή βιβλίων, άρθρων, δημοσιογραφία και τηλεόραση, δηλαδή από το 1976, δεν έχω σταματήσει και δεν σκοπεύω να σταματήσω, μη πτωούμενος από κανέναν και από τίποτα. Επαναλαμβάνω, την Τζάνης. Ελευθερία είναι να μην έχεις τίποτα να χάσεις. Και εμένα δεν έχουν να μου πάρουν τίποτα, αλλά μου χρωστάνε πολλά. Πολύ. Και θα έρθει η στιγμή της ίσπραξης όποτε. Το ίσπραξης εντός εισαγωγικών, γιατί οι άνθρωποι, τουλάχιστον αυτοί που πιστεύουν σε αξίες, την ίσπραξη δεν την ταυτίζουν υποχρεωτικά με χρήματα, αλλά με πάρα πολλά άλλα πράγματα, με αυτό που λέει ο Καβάφης, πλούσιος μόσα κέρδισες στον δρόμο. Από αυτή την πλευρά, επιτρέψτε μου, χωρίς να μπορώ να το ανοίξω το θέμα αυτό, είναι πολύ βαθύ, είναι κερδισμένος. Τα σημερινά μας θέματα έχουν να κάνουν με λίγο, ας το πούμε, κοτσομπολιό. Πώς υπάρχει κοτσομπολιό του καλλιτεχνικού κόσμου, του ακριβού μας αυτού καλλιτεχνικού κόσμου, ή πώς υπάρχει κοτσομπολιό του ποδοσφαιρικού μας κόσμου, τα άτυτα των αποδυτηρίων και των γηπέδων. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ κοτσομπολιό ή πολύ υλικό για κοτσομπολιό και στους πολιτικούς ανθρώπους, στην ερμηνεία των πράξεών τους, στα λάθη τους, στα καθημερινά θέματα που δημιουργούνται, πέραν των μεγάλων πολιτικών κινήσεων και πραγμάτων που υποτίθεται ότι επίσης και αυτά τα διαχειρίζονται αυτοί. Τώρα, πόσο μεγάλα πολιτικά θέματα μπορεί να τα διαχειρίζονται οι νάνοι, όχι οι νάνοι πολιτικοί, αν ήταν αυτό τι πείραζε, ο νάνους τέτοιος, νάνοι άνθρωποι. Διότι αυτό το πράγμα, τέτοιους πολιτικούς με τέτοιο ανάστημα, τέτοια συμπεριφορά, τέτοιο τσαγανό, τέτοιο εκτόπισμα, δεν έχει καταγράψει η ιστορία της Ελλάδος ποτέ. Δεν έχει γράψει και κάτι άλλο η ιστορία της Ελλάδας ποτέ. Τόσο σατανικοί άνθρωποι έχουν προσχωρήσει όλοι στον σατανά. Σήμερα πολιτικός θα πει ένας χαμρεπής σατανιστής. Η λετσαρία. Υπό την έννοια αυτή θεωρούμε τον Βενιζέλο παμπόνιρο, πανούργο, πανέξυπνο, σατανικό πολιτικό. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι. Το νομίζω εγώ. Τον ελεύθερο να νομίζει ο καθένας ό,τι θέλει για τους πολιτικούς. Αν έβγαινε από το Βενιζέλο μία φράση «Κοιτάξτε ότι ήδη έχουν αρχίσει να δωροδοκούνται βουλευτές για να ψηφίσουν
μέσα στους 180 για να σωθεί η κυβέρνηση, θα λέγαμε τι σατανικός, τι σκέφτηκε πάλι. Το ότι το σκέφτηκε ο Τσίπρας αυτό και το έφερε, θεωρείται γκάφα, θεωρείται βλακώδες επιχείρημα και βλακώδης κίνησης και δεν ξέρω τι άλλο. Γκάφα, ολκής που λένε, τον τραβάνε τώρα, του είπαν, του σύραν τα όσα και δεν ξέρω ότι ο Τσίπρας, ο μετρίας θα το έλεγα εγώ, ελεκτικότητας και έτσι έμπνευσης πολιτικός, διότι εντάξει δεν έχουμε δει κάτι σπουδαίο, αλλά μασάει κάποια πράγματα που εμείς θα έχουμε ανάγκη να τα ακούμε και να τον ψηφίσουμε, θεωρώντας ότι θα σωθούμε, αν και οι αντίπαλοι του λένε άλλα. Θεωρείται λοιπόν, αν όχι αθώος, χαμηλού βεληνεκούς ευφυΐας και πονηριάς. Μόνο τούτο του την έφερε. Πώς? Αυτά που είπαν οι Τσιπραίοι όλοι, ότι ήδη έχουν αρχίσει και μαζεύουν κουμπαράδες για να δωροδοκίσουν τους βουλευτές που έγιναν ανεξάρτητοι και που κάποια στιγμή ή και μη ανεξάρτητοι θα τα πάρουν κάτω από το τραπέζι και θα ψηφίσουν υπέρ του Σαμαρά. Αυτό δηλώθηκε. Καταρχήν η εκπομπή ετούτη το λέει και επιτρέψτε μου την πρωτιά, αν υπάρχει το τελευταίο καιρό, αν υπάρχουν δύο πρωτιές, είναι αυτή και το απεριθοδωράκι και του κόμματος από πού σε ποταμάκι, από το Μέγκα το βουνό. Εντάξει, είναι αναρτημένες οι εκπομπές. Λέμε λοιπόν ότι τους την έφερε ο Τσίπρας, διότι τι κινείται, τι μέλει να γίνει τώρα με αυτό. Ο κάθε ένας ο οποίος θα βγαίνει ανεξάρτητος, που είχε στο μυαλό του να τα πάρει ως ανεξάρτητος, το πρώτο στάδιο ανεξάρτητος, το δεύτερο στάδιο ψηφίζω υπέρ δόμου κάνα 2 εκατομμύρια ευρώ. Έχει ξαναγίνει αυτό. Στην πρόσφατη ιστορία. Θα τα πούμε περί Αλαφούζου, αν προλάβουμε. Λέμε λοιπόν ότι μόλις τώρα θα πω, καταρχήν δεν θα τολμάει κανένας τόσο εύκολα να ανεξαρτητοποιείται, δηλαδή να τη σκάει στο κόμμα με τη σημαία του οποίου εξελέγει, σαν πρώτο τσαλίμι, σαν πρώτη τρικλοποδιά, για να κάνει, να είναι ανοιχτός μετά να πάρει τις προσφορές. Φέρτε. Τώρα δεν τολμάει, διότι θα ξέρει ότι όλος ο λαός, μόλις πάει να ανεξαρτητοποιηθεί και αποσκυρτήσει, θα λένε νάτι, η αποστασία. Και δεύτερον, μόλις ψηφίσουν κάποιοι υπέρ Σαμαρά το Μάρτιο, αν ως τότε ζει και υπάρχει ο Σαμαράς, και αυτό θα το πούμε μετά από λίγο, θα έχουν πλέον ο λαός σαν συνείδηση, σαν λαϊκό αίσθημα, ότι αυτός και αυτός τα πήραν και ψηφίσαν. Ακόμα και αν δεν τα πάρουν, το ότι θα ψηφίσουν για να συμπληρώσουν τους 180, αυτομάτως τους εγγράφει στην κατηγορία των σχεδόν σίγουρων της αρπαχτής. Έτσι φρενάρει λίγο, δυσκολεύει λίγο το πράγμα, μειώνεται η ελευθερία του να μπορεί ο κάθε βουλευτής να τα πάρει και αμέσως μετά να γραφτεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού σε μια μαύρη λίστα προδοτών και δεν ξέρεις και ποια βόμβα μπορεί να σκάσει στο αυτοκίνητό του, στο σπίτι του κάποια μέρα, διότι τα πράγματα μάλλον δεν θα εξελιχθούν ομαλά. Και αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν ομαλά και αρχίζουν τα μπαμπαμπούμπα, οι πρώτοι που θα τη φάνε θα είναι οι αποστάτες. Τους έβαλε λοιπόν μεγάλη σφήνα σε αυτό το σημείο. Αχ, ο Τσίπρας. Τι ονόματα. Σιμίτης. Γραμαλής. Ρουσόπουλος. Βουλγαράκης. Τσοχαντζόπουλος. Τι ονόματα. Ανδρέας Παπανδρέου. Πάμε πιο πίσω. Τσοβόλας. Τους έκανε λοιπόν κίνηση μάτι, γι' αυτό και λυσάξανε και πέσανε αγριεμένοι όλοι και βάλανε εισαγγελείς και βάλανε την, πώς την, την Τζούπρα την άλλη την κυρία με την ελληνική φωτογραφία που
φορμάρι στην τηλεόραση προ 60 ετών να κάνει δηλώσεις, γιατί η κίνηση ήταν ΜΑΤ. Φρενάρει αμέσως το σχέδιο που υπήρχε. Τώρα πια δεν είναι ελεύθερα τα πράγματα. Ο καθένας τώρα θα το σκεφτεί να αποστατήσει και να ψηφίσει τους 180. Και έτσι, δυστυχώς για κάποιους και για μερικούς φίλους μου που με συμπαθούν, αλλά συμπαθούν και άλλα σχέδια, το πράγμα δυσκολεύει, φρενάρισε το πράγμα, θα φρενάρει κι άλλο. Και φρενάροντας θα συντομεύσει την πτώση ενός δικτάτορα, ενός αθλίου, ενός ηλιθίου τέρατος, αν πάνε αυτές οι δύο λέξεις μαζί. Ηλίθιος και τέρας. Διότι η καρέκλα, το έχουμε πει και σε άλλες στιγμές από την εκπομπή αυτή, χαλάει τις ψυχές των ανθρώπων και τους κάνει μετά να ξεπερνάνε τον αφέντη τους που είναι ο διάβολος. Να γίνονται πιο διάβολοι. Αρρωσταίνουν. Η καρέκλα και η δημοσιότητα αρρωσταίνουν τον άνθρωπο. Και όποιος θέλει να διαφυλάξει την ψυχή του, προσέξει. Όποιος δεν θέλει να διαφυλάξει την ψυχή του και δεν προσέχει, θα πληρώσει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, γιατί φτάσαμε στο διατάφτα, φτάσαμε στο θα πληρώσει. Από ό,τι βλέπω και από τις δημοσκοπήσεις, αυτές που μπορεί να είναι ολίγο αξιόπιστες, από ό,τι βλέπω και από ό,τι μπορώ και από πείρα, από διέστηση να πω, είναι ότι το καζάνι έχει τεράστια πίεση. Έχει, εγώ δεν ξέρω πόσους βαθμούς, και είναι έτοιμο να εκραγεί. Και αν εκραγεί έτσι όπως φοβάμαι, θα γίνει χαμός. Και θα γίνει σύντομα ο χαμός αυτός. Μπορούν να με ψεκασμούς, με τηλεοράσεις, με ψέματα, με ένα σωρό φτιασίδια και στημένες καταστάσεις και υποσχέσεις, να προσπαθούν να το αναβάλουν, να χαμηλώσουν την πίεση.